Δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου η γιορτή Τσίπουρου στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Η ημέρα του Τσίπουρου θα πραγματοποιηθεί σε μελλοντικό χρόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Έτσι και εμείς αντιμετωπίζουμε τώρα ένα πρόβλημα που είναι φυσικά προσωρινό. Αναβάλλεται η γιορτή του Τσίπουρου για τις 6 Νοεμβρίου λόγω καιρικών συνθήκων. Κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε με την πολιτική προστασία μας, ανακοίνωσαν ότι θα υπάρχουν βροχοπτώσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό σε έναν εξωτερικό χώρο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωσή μας. Και μπορούσε να γίνει, αλλά να ψυχάλιζε, να τη χαλούσε και να μην γινόταν όπως πραγματικά μπορούσε να γίνει. Όλη την ημέρα θα έχει βροχές, οπότε σίγουρα δεν θα το ευχαριστηθεί κανείς και ούτε θα επιτευχθεί ο στόχος. Και ήταν μια απόφαση από κοινού να αναβληθεί προσωρινά. Και φυσικά εντός των ημερών θα σας ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όταν ξεκινάω να κάνω μια εκδήλωση, βασικά πριν ξεκινήσω, καταρχάς μιλάω με τους αρμόδιους και τους υπεύθυνους. Ναι. Θεώρησα υποχρέωσή μου το να μιλήσω με τον πρόεδρο των αμβικούχων, όχι για να το ρωτήσω αν θέλουν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή ή όχι, αλλά για να δω αν θα συμπαρασταθούν και αν θα είναι στο πλευρό μας. Δεν ήξερα να σας πω την αλήθεια ολοκληρωμένα τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο πρόεδρος των αμβικούχων μου το είπε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία και φυσικά του εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου και την προσωπική μου αλλά και του Δήμου. Γιατί το λέω και το τονίζω και θα το ξαναπώ ότι ο Δήμος εμπράκτος στέκεται δίπλα σε όλα τα προβλήματα των συντοπιτών μας, των συμπολιτών μας και τα εκφράζει εκεί που πρέπει να τα εκφράσει και στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα αρμόδια υπουργεία. Το είδατε και το διαπιστώσατε μετά την τελευταία χαλαζόπτωση, το τι συνέβη στην Ελευθερούπολη. Ήρθε η μισή Βουλή χωρίς υπερβολές. Αυτό που ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε, το κάναμε και με το παραπάνω, γιατί ποτέ ξανά δεν ήρθαν τόσοι επικεφαλείς και αρμόδιοι να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα της περιοχής μας. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος ούτε αποζημιώσεις να δώσει, ούτε κάπως αλλιώς να βοηθήσει τους αγρότες. Μέσα σε αυτούς τους αγρότες λοιπόν που υποφέρουν, που είναι η αμπελουργή, η ελαιοπαραγωγή, η αμυγδαλοπαραγωγή και όλοι οι υπόλοιποι, είναι φυσικά και η αμπελουργή που αναφέρουμε σε αυτούς γιατί η γιορτή Τσίπουρου έχει άμεση επαφή μαζί τους, έτσι. Συνδέονται άμεσα. Ήταν μία πρόταση και του Προέδρου να κάνουμε την εκδήλωση ότι είναι μαζί μας και ότι κάποιοι αμβικούχοι θα συμμετέχουν. Τελικά δεν ξέρω το παρασκήνιο για να σας το πω. Άρχισαν να υπάρχουν κάποιων ειδών διαμαρτυρίες γιατί κάνουμε τη γιορτή, γιατί δεν τους συμπαραστεκόμαστε κτλ. Το γιατί δεν τους συμπαραστεκόμαστε φάνηκε από όσα προείπα. Αν πραγματικά συμπαραστεκόμαστε ή όχι.